Για το ποιος ευθύνεται πολιτικά ή πιανού την ομπρέλα την πολιτική έχουν αυτές είχαν οι προπαιδευτισμοί σε βάρος του κ. Γεωργιάδη. Κύριε Ταμίνο, γιατί φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί άκουσα και τον κύριο Σταμάτη να το λέει. Εγώ κατάλαβα ότι από ό,τι είπε ο κ. Γεωργιάδης, ναι, αυτοί που τον προπυλάκησαν, μάλιστα, ήταν από την Ανταρσία που, ναι, στις εκλογές ήταν μια συνιστόσα συνεργαζόμενη με το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάμε την πρώτη συνάντηση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων. Πρώτον, αυτή η Επιτροπή δεν είναι αμοιβόμενη. Είναι η Υποεπιτροπή της μόνιμη Επιτροπής. Αμείβεται μία συνάντηση το μήνα. Δεύτερον, δεν είναι εδώ πανεπιστήμιο. Να μάθουμε εμείς τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Αν μπούμε στην ιστορία να μάθουμε εδώ, εγώ δεν θα καθίσω να μάθω. Τι να μάθω τώρα, προλαβαίνουμε να μάθουμε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εδώ είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου. Αλλά τώρα τι να καθίσουμε να κάνουμε επιστημονική ανάλυση. Δεν νομίζω ότι είναι το νόημα της Επιτροπής να κάνουμε επιστημονική ανάλυση και να μάθουμε να γίνουμε τώρα υδρογεωλόγοι. Και πάνω από μια φορά το μήνα δεν έχει νόημα να κοιναβρεθούμε. Τι, θα πληρωνόμαστε μια φορά το μήνα και θα ερχόμαστε κάθε εβδομάδα εδώ να λέμε. Σε επιστημονικό να μορφωθούν επιστημονικά. Πόσα έργα, ξέρετε πόσα έργα υπάρχουν. Ξέρετε πόσα έργα έχει τη Μακεδονία, Θράκη μεγάλα. Ολοκληρώστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, έτσι, γιατί πάει η ώρα αυτό που να φύγει. Λοιπόν, ολοκληρώστε να μιλήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι. Τον άνθρωπο εκεί. Τρεις ώρες, κύριε. Τρεις ώρες, 8-7 τη ώρα. Τέσσερις, 5 ώρες δούλευα. Σταμάτη. Για το νερό, μωρέ. Δεν ξέρω τι είναι πιο σοκαριστικό. Αυτά που λέει ή το γεγονός ότι ξέρει ότι καταγράφονται κιόλας και μας δίνουν. Ποιος θα βλέπρα. Πω πω, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Έτσι, ο τύπος αυτός είναι στην Επιτροπή. Και τι με νοιάζει εμένα. Εγώ τώρα θα μάθω, ρε. Πρώτον δεν αμείβεται. Πρώτον δεν αμείβεται, το σημαντικό. Αρχίζουμε από εκεί. Τι με νοιάζει, λέει, εμένα. Εγώ θα μάθω τώρα, θα ενημερωθώ. Θα γίνω καθηγητής. Όχι, ξέρω, ξέρω. Όποιο ξέρει, ξέρει. Εδώ, εγώ θα φύγω. Αφήρει και ένα τσίπουρο. Αυτή τώρα είναι αυτή που αποφασίζουν για τη χώρα, έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό, είναι ο ένας από τους 300. Εντάξει, δεν είναι όλοι σε αυτήν την κατάσταση. Να το πούμε, δεν είναι όλοι τόσο. Αλλά λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, με μια μικρή απόκληση, εκεί μέσα περίπου.